Θα ήθελα επίσης να επισημάνω στον κύριο Κώστα Καραμαλή, Υπουργό Υποδομών, που έχει ανακατευθεί και θεωρεί και αυτός ότι το Μετρό Θεσσαλονίκη θα είναι άρμα του, να το πω να είναι πιο προσεκτικός όταν λέει, ας πούμε, οι αντιδράσεις που βλέπω στη Θεσσαλονίκη προέρχονται κυρίως από τις γνωστές οργανωμένες μειοψηφίες που δεν θέλουν τίποτα να πάει μπροστά σε αυτή την πόλη. Και επιπλέον λέει, πρέπει να τρέξουμε για να καλύψουμε όσο γίνεται το χρόνο που έκλεψαν από τη Θεσσαλονίκη οι προσφυγές. Ο κ. Καραμαλής πρέπει να είναι λίγο πιο διαβασμένος. Υπουργός είναι, δεν είναι ο κριτήρας του Υπουργείου, αλλά τέτοιους υπουργούς έχουμε και τέτοια αποτελέσματα έχουμε. Αυτά. Δυστυχώς φαίνεται, μην είναι σίγουρο, σήμερα η προσωρινή διαταγή δεν προχώρησε, αλλά φαίνεται το ότι χάσαμε το παιχνίδι. Η επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι τι γίνεται στις περιοχές γύρω από το σταθμό. Τι θα γίνει με το Αλκαζάρ, ας πούμε. Έτσι θα μείνει. Τι θα γίνει με άλλες περιοχές όπου έχουμε ανάγκη από τα από χώρους, έτσι, να περνάει ο κόσμος, να περπατάει ο κόσμος. Και βέβαια τι είναι αυτό το καινούριο, ότι θα γίνει στο flyover, λέει, μεταξύ των δύο σταθμών, θα γίνει μουσείο των ευρημάτων των ασκαφών. Τι είναι πάλι αυτό, κανένας δεν πάλι τίποτα. Αλλά καλά να πάθουμε. Ευχαριστώ.